μου. Μου λέει, ναι, γιατί να μην το πω. Μετά που λέω λάτσι και λέω το πω σωστά, μου λέει, είναι από το γαλάτσι. Ιδέες, είμαστε τώρα πολύ στο κάθε κύριο. Έχω συνηθίσει. Τι, στο έχουν πει κι άλλοι. Ωα, καλά, δεν είναι ο πρώτος. Πλάκα-πλάκα μένεις στο γαλάτσι. Όχι, καμία σχέση, μένω στο κορυδαλού απ' έξω. Μένει, α, σε τα γειτονάκια. Μένει στη νίκη ο φίλος μας ο Γιάννης. Που ανάμα τον δεις, τρίψε πίνα αλλού. Λοιπόν, είναι αυτός που βάλε το μικρόφωνο. Λοιπόν, Βίβιαν, εσύ είσαι στο ελληνικό μακλέρ της Eurovision, κάτι πήρε τα θύμα αντιπρόεδρος. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, οκ. Okay. Και το έχω εξηγήσει τι είναι το ελληνικό μακλέρ της Eurovision. Αλλά έχουμε στην παρέα μας και τον Σταύρο τον Λάτο, καλά το λέω. Λοιπόν, διαμαντήσετε να πεις για το πόλεμο του Σταύρου. Όχι. Λοιπόν. Τώρα έχει κρυβριστεί που είπα, εδώ για το γαλάζι και δεν μιλάω. Λοιπόν, από το Eco Times, οκ, καλά τα λέω. Λοιπόν, είσαστε fans της Eurovision, σωστά. Ωραία. Πόσο καιρό παρακολουθεί με το διαγωνισμό έτσι να κάνω, να πάρω μια γεύση. Αν μοιάζεσαι σε μένα, είναι οικογενειακή υπόθεση, δηλαδή ξεκίνησα από τους γονείς μου και από όσο θυμάμαι μέσα από τον εαυτό μου, παρακολουθώ τον θεσμό. Έτσι έντονα, έντονα, μετά την εμπειρία. Δηλαδή από μικρή το βλέπατε στο σπίτι μας. Πολύ σωστά, μαζευόμασταν, ναι, οικογενειακά. Τις παλιές εποχές που ήταν για μας όνειρο το να πάμε σε μια ψηλή θέση ή να κερδίσουμε την Eurovision, έτσι, για τότε λες. Σωστά. Okay. Εσύ Σταύρο. Ναι, εμένα με έχει. Α, ναι, όχι, τους δικούς μου όχι τόσο Eurovision, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μια... Μαντέψω, από τους αντέχει και μετά. Κάπου εκεί καλά είσαι. Τόσο. Πιο πολύ νομίζω ότι εκεί κολλήσανε με την Eurovision. Ή τουλάχιστον και εγώ είμαι ανάμεσα σε εσάς, παλιότερα την είχα στο μυαλό μου, που είχε πάει Βρετίκη κάποιες φορές, θυμόμουν από την Κύπρο και τα λοιπά, αλλά ξέρεις, και λέω, οκ, αλλά ποτέ δεν ήταν κάτι, ξέρεις, που είχα φορές, δηλαδή που την είχα ξεχάσει κιόλας ότι συνέβαινε. Αλλά από τους αντίχει και μετά νομίζω ότι όλοι κολλήσαμε και όλοι γενικώς μας ενδιαφέρε πολύ το τι θα γίνει στη συνέχεια και δίκαια. Και εκεί ξαφνικά.